Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής, κυρίες και κύριοι, όπως λίγο πριν σας ανέφερα, είναι υποψήφια βουλευτής Κυκλάδων με το κίνημα αλλαγής, η κυρία Σοφία Θεολογίτου, γνωστή σε πάρα πολλούς στις Κυκλάδες και όχι μόνο, γιατί οπωσδήποτε το έχουμε ξαναπεί, διέμενε χρόνια στη Σύρο, επίσης ήταν επόπτρια υγείας. Θα μας τα πει η ίδια όμως καλύτερα, γιατί είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Θεολογίτου, καλό πρωινό, καλή χρονιά. Καλημέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να ξαναεπικοινωνήσω με τους Κυκλαδίτες. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου και εύχομαι σε όλους μια καλή χρονιά με υγεία. Και ξανά βρίσκομαι στα ίδια λιμέρια που για πολλά χρόνια τριγύριζα και βοηθούσα με κάθε τρόπο, σεβόμενη τον κάθε ένα ξεχωριστά, με συνέπεια στις αρχές μου, στις αξίες και στους στόχους τους οποίους θέταμε για το καλό των νησιών. Και είχατε αντιμετωπίσει και πολλά προβλήματα ως υπάλληλος του δημοσίου, εννοώ, έτσι. Λοιπόν, γιατί κάνατε ελέγχους, έτσι δεν είναι? Ναι, εγώ τα ναι. Θυμάμαι καλά όλα αυτά, ναι. Πολύ καλά. Ήτανε η υπηρεσία στην οποία είσαστε, είναι νευραλγική υπηρεσία και βέβαια έχει να κάνει άμεσα με τη δημόσια υγεία. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και η έλεγχη αλλά και τα αποτελέσματα των ελέγχων. Εσείς τώρα βέβαια δουλεύετε στο Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, εργάζομαι στο Υπουργείο Εσωτερικών τα τελευταία χρόνια. Ναι, και διαμένετε στην Αθήνα. Τώρα λοιπόν, ναι. Προφανώς μετά από διεργασίες και συζητήσεις, είστε υποψήφια, όπως αποφάσισε το κίνημα αλλαγής, στις Κυκλάδες. Πώς βλέπετε ότι θα τα βγάλετε εις πέρας, όταν γνωρίζετε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι αυτό το σύμπλεγμα και η μεταφορά κάποιου ανθρώπου από το ένα νησί στο άλλο, που οπωσδήποτε θα περιοδεύσετε, θεωρώ? Ο χώρος των Κυκλάδων είναι ένας χώρος γνώριμος για μένα. Είναι ένας χώρος στον οποίο μεγάλωσα, γεννήθηκα σε ένα μικρό νησί, μεγάλωσα σε αυτό. Να πούμε ότι είστε Ινάξος, από την Αμοργό. Από την Αμοργό, την πολύ όμορφη. Ινάξος ήταν ο δεύτερος σημαντικός σταθμός της ζωής μου, mm-hmm. Γιατί εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολα χρόνια και προκειμένου να συνεχίσω τις σπουδές μου, που ήταν μια βαθιά μου επιθυμία και στόχος μου, βρέθηκα στην Άξο για να τελειώσω το Λύκειο. Ναι. Εκεί οι αναμνήσεις μου είναι πάρα πολύ δυνατές. Και έχετε και πολλούς, πάρα πολλούς φίλους στην Άξο. Και έχω, έτσι, πάρα πολλούς φίλους. Πάντα τα χρόνια αυτά, τα οποία μπορεί να έμενα στην Αθήνα, αλλά πάντα παρακολουθούσα τα τεκτενόμενα στα νησιά, παρακολουθούσα τα προβλήματα των νησιών. Μπορεί σαν φυσική παρουσία να ήμουν στην Αθήνα, αλλά η ψυχή μου τριγύριζε πάνω από τις Κυκλάδες. Σίγουρα, σίγουρα. Και να πούμε ότι είχατε και χρόνια διαμονή στη Σύρο, που εργαζόσαστε τότε, έτσι? Στη Σύρο έμεινα 13 χρόνια. Έτσι. Η φύση της δουλειάς μου, αλλά και η τιμή που μου έκαναν οι Κυκλαδίτες να με εκλέγουν σαν ομαρχιακή σύμβουλος για 3 τετραετίες, mm-hmm. Με έδιναν τη δυνατότητα αφενός να παρέχω τις υπηρεσίες μου σαν δημόσιος λειτουργός στις Κυκλάδες και αφετέρου να μου δινόταν η ευκαιρία από κοντά να γνωρίζω τα προβλήματα σε βάθος και μέσα από την ιδιότητά μου σαν εκλεγμένη νομαρχιακή σύμβουλος να θέτω τα προβλήματα αυτά και σε συνεργασία με όλους τους συμβούλους, τους νομαρχιακούς συμβούλους, να προσπαθούμε για την καλύτερη επίλυση και την καλύτερη συνθήκες διαβίωσης των Κυκλαδιτών. Ναι, να πούμε επίσης ότι η εμπειρία που έχετε, και όλα αυτά τα λέω γιατί πραγματικά είστε από εκείνους τους υποψηφίους που τουλάχιστον όσον αφορά τη διοίκηση γενικότερα έχετε την μεγαλύτερη έμπρακτη έτσι γνώση και εμπειρία. Γιατί εκτός από νομαρχιακή σύμβουλος, εκτός από υπάλληλος σε δημόσια υπηρεσία πολύ, όπως είπα, σημαντική, αλλά που σας θέλω να πω σας έφερνε και κοντά σε αρκετά νησιά,
Ήδη δηλαδή, ακριβώς, σε όλα τα νησιά. Σε όλα τα νησιά. Ναι. Από την άλλη, είχατε θητεύσει και ως μετακλητή περιφερειάρχης, δεν είναι? Ακριβώς, είχα με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου θητεύσει στο Βόρειο Αιγαίο, πάλι σε μια νησιωτική περιοχή, και ήταν για μένα ιδιαίτερη αυτή η χαρά που είχα βρεθεί σε μια νησιωτική περιοχή σαν περιφερειάρχης. Αυτό ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα, σε όλα τα επίπεδα, τόσο στην άσκηση διοίκησης, στην διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, που τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά σε συνεργασία με όλο το ανθρώπινο δυναμικό της περιφέρειας και με όλους τους αυτοδιοικητικούς. Mm-hmm. Είναι μια καθοριστική εμπειρία και αυτή στη ζωή μου, γιατί αφενός μεν έκανα όλα αυτά τα οποία θα προανέφερα, και από την άλλη ήταν μια μεγάλη δοκιμασία να βρεθώ σε μια θέση στην οποία είχα εξουσία σαν περιφερειάρχης και να δοκιμάσω τις αντοχές μου, τις συνέπειες στις αξίες μου. Συγκρούστηκα και εκεί με νοοτροπίες, αλλά δεν έκανα πίσω. Δεν έκανα πίσω, και μπορώ να σας πω ότι είχα φτάσει και σε σημείο να δηλώσω ότι θα υποβάλω την παραίτησή μου και δεν θα κρατήσω καμία καρέκλα εάν αυτό με οδηγήσει στο να κάνω πίσω σε αξίες και αρχές για τις οποίες με εμπιστευόταν οι Κυκλάδες και οι άνθρωποι οι οποίοι με ψήφιζαν με βάση αυτά τα οποία εγώ τους έλεγα ότι πρεσβεύω και ακολουθώ. Μάλιστα, και εδώ για να σας δώσω, κυρίες και κύριοι, έτσι και ένα πιο χειροπιαστό δείγμα, θα πρέπει να σας αναφέρω και να σας γνωστοποιήσω ότι όταν ζήτησα από την κυρία Θεολογίτου να μιλήσουμε με αφορμή και την υποψηφιότητά της, αλλά κυρίως και για αυτό για το οποίο μιλήσαμε λίγο πριν, χθες μάλλον το ανέφερα, και έχει να κάνει με τις αιτήσεις για ηλεκτροδότηση είτε σε επιχειρήσεις είτε σε σπίτια, που θα τα πούμε στη συνέχεια και τι συμβαίνει, μου είπε: κυρία Μαύρου, δεν είναι δυνατόν να βγω αύριο που μου ζητάτε ή σήμερα, διότι πρέπει πρώτα να πάρω άδεια από την εργασία μου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δηλαδή η κυρία Θεολογίτου μιλάει, αλλά δεν κλέβει χρόνο από την εργασία της, γιατί θέλει να είναι τυπική σε όποιες υποχρεώσεις έχει. Αυτό με εντυπωσίασε πολύ, κυρία Θεολογίτου, γι' αυτό και σας το λέω. Είναι και αυτό ένα στοιχείο του χαρακτήρα μου. Θέλω να είμαι συνεπής και να σέβομαι τις διαδικασίες και τους κανόνες. Ναι. Δεν θα μπορούσα να είμαι στην υπηρεσία μου αυτή τη στιγμή, να φύγω και να πάρω κάποιο διάλειμμα από το κειμένο να μιλήσω. Ήθελα να είμαι, να έχω πάρει άδεια, να είμαι στο σπίτι μου, σε εκτός χώρου εργασίας, και να μιλήσω πλέον σαν μία υποψήφια με το κίνημα αλλαγής. Ενώ αντίθετα άλλοι κάνουν πολιτικά γραφεία τους τις εργασίες που έχουν στο δημόσιο. Έτσι το γνωρίζουμε αυτό. Λοιπόν, δεν το έκανα ποτέ, ναι. Ούτε όταν κατέβαινε υποψήφια νομαρχιακή σύμβουλος, ποτέ δεν χρησιμοποίησα την υπηρεσιακή μου ιδιότητα που θα μπορούσα λόγω της ειδικότητας την οποία είχα. Ποτέ, το λέω αυτό και έχω πολύ ήσυχη τη συνείδησή μου, δεν ρουσφετολόγησα, δεν έπαιξα με υποσχέσεις και δεν χρησιμοποίησα την ιδιότητα που είχα προκειμένου να αντλήσω έναν, δύο, τρεις, τέσσερις ψήφους. Αντίθετα, πίστευα, και αυτό ακολούθησα σε όλη μου τη διαδρομή, ήθελα ο κόσμος να ψηφίζει για αυτά τα οποία πρέσβευα, για την ιδεολογία του χώρου στον οποίο βρισκόμουν, του πολιτικού χώρου, για τους στόχους τους οποίους θέταμε και για τη στάση την οποία εγώ σαν άτομο τηρούσα, γιατί θεωρώ ότι οι θεσμοί σαρκώνονται και με τα πρόσωπα. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να έχω βέβαια μια συνέπεια έργων και λόγων. Αν τα πρόσωπα δεν τον υπηρετούν σωστά. Έτσι δεν είναι? Τι είναι ο θεσμός? Ακριβώς. Γράμμα κενό άμα τα πρόσωπα δεν κάνουν αυτό που οφείλουν να κάνουν. Θα έλεγε κανείς, κυρία Θεολογίτου, ότι έχετε πραγματικά ένα βαντάζ, αν και έχετε και συνυποψηφίους σας στις Κυκλάδες, που επίσης είναι πάρα πολύ γνωστή, έτσι, στο ψηφοδέλτιο ενώ του κινήματος αλλαγής. Παρόλα αυτά,
Έχετε πραγματικά κι εσείς μία μεγάλη γνωριμία και με τον κυκλαδίτικο κόσμο και αναγνωρισιμότητα. Πιστεύετε ότι το Κινάλ, επειδή στις προηγούμενες εκλογές, ως Πασόκ βέβαια τότε ή ως συμπαράταξη, δεν είχε εκλέξει βουλευτή, ότι έχει πιθανότητες, είστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα? Θα ήθελα να σας πω καταρχήν ότι εγώ αποφάσισα να συμμετέχω στις εκλογές και να δώσω αυτή τη μάχη, όχι γιατί περιμένω υπάρχει μια ιδιοτέλεια ή περιμένω να εκλεγώ βουλευτής ή περιμένω κάποια καρέκλα. Ο λόγος ο οποίος με όθησε να πάρω αυτή την απόφαση και να συμμετέχω σε αυτή τη μάχη ήταν ότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη η στιγμή για τη χώρα μας. Θεωρώ ότι κάθε πολίτης ο οποίος αισθάνεται καθημερινά την υποβάθμιση της ποιότητας της πολιτικής εξουσίας, το πρόβλημα της δημοκρατίας, τις παρεμβάσεις που γίνονται στην δικαιοσύνη, στους θεσμούς, θεωρώ ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε και πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται μέσα από το κίνημα της αλλαγής. Μάλιστα, δηλαδή πριν κυρία Θεολογίτου δεν γίνονται να παρεμβάσει τη δικαιοσύνη, θέλετε να μας πείτε. Αν γίνονται τώρα, γιατί η κυβέρνηση το αρνείται αυτό, έτσι? Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς παρακολουθεί τα όσα συμβαίνουν. Εξάλλου και οι θεσμικοί εκπρόσωποι της δικαιοσύνης βγήκαν και μίλησαν γι' αυτό. Και είναι πάρα πολλά εκείνα τα σημεία τα οποία μας δείχνουν ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα δημοκρατίας. Επίσης ένα δημοκρατίας εννοείται για τη δικαιοσύνη ή και για γενικότερα μιλάτε έλλειμμα δημοκρατίας? Γενικότερα έχουν προκύψει και άλλα προκύπτουν και άλλα θέματα τα οποία μας δείχνουν κάποια τέτοια σημεία. Επίσης ένας άλλος λόγος εξίσου σημαντικός είναι ότι θα πρέπει να δούμε και ο καθένας από εμάς ότι το διεθνές κλίμα χειροτερεύει. Η Γερμανία οδηγείται σε ύφεση. Ο Τραμπ μπορεί να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ. Διαμορφώνεται ένα εξαιρετικά ασταθές σκηνικό. Αυτό συμφωνούν και όλοι οι έγκυροι διεθνείς αναλυτές, ότι ο κόσμος μας έχει μπει σε μία περίοδο αβεβαιότητας. Και θα πρέπει το σκηνικό αλλάζει, θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και δημιουργούνται παράγοντες ανασφάλειας και σε ένα τέτοιο περιβάλλον η χώρα μας θα πρέπει να είναι σε μια σταθερότητα, θα πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα την οδηγεί σε μια έξοδο από την κρίση. Μάλιστα. Κυρία Θεολογίτου, θα είχα πολλά υποερωτήματα, επιμέρους μάλλον ερωτήματα σε όλα αυτά που είπατε. Παρ' όλα αυτά δεν μας παίρνει ο χρόνος και δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Πιθανόν σε κάποια άλλη παρουσία σας μέσω της συχνότητας του Aegean Voice και ίσως ζωντανής, να έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε πιο πολύ ορισμένα θέματα. Ναι, εγώ τώρα θέλω να σταθώ και λίγο, γιατί όπως είπα ο χρόνος είναι αμήλικτος, όσον αφορά ένα ζήτημα που θέσατε δημόσια και αφορά τα μεγάλα προβλήματα, το μεγάλο πρόβλημα που συνδένει με τις νέες συνδέσεις ηλεκτρικού σε σπίτια και επιχειρήσεις στα νησιά. Για πείτε μας γι' αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο αγγίζει και θα το βιώνουν οι πολίτες όλα τα νησιά των Κυκλάδων και όχι μόνο τα νησιά των Κυκλάδων και όλη τη χώρα. Ναι. Έχουν κάνει οι πολίτες οι οποίοι έχουν τακτοποιήσει, έχουν πληρώσει και περιμένουν να συνδεθούν με το δίκτυο. Δηλαδή έχουν ενέργεια. Υποβάλει το αίτημα, έχουν πληρώσει, έχουν αυτά υποβάλει, που πρέπει. Έχουν πληρώσει, είναι τακτοποιημένοι όλα, αλλά η ΔΔΕ δεν ανταποκρίνεται σε αυτή τη στην υποχρέωση.
και οι ισχυρισμοί είναι ότι δεν υπάρχουν υλικά. Υλικά που απαιτούνται δηλαδή για να γίνει σύνδεση. Υλικά που απαιτούνται για να γίνουν αυτές, για να γίνει η σύνδεση. Ναι. Και δεν υπάρχουν υλικά και απ' την άλλη υπάρχει και σοβαρό έλλειμμα προσωπικού. Το προσωπικό δηλαδή, έχει αποδυναμωθεί και το προσωπικό είναι πάρα πολύ λίγο. Αλλά υπάρχει και σοβαρή έλλειψη υλικών. Οι αιτήσεις οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα, το χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ναι. Ξεπερνούν και τους 6 μήνες και καταλαβαίνετε τώρα σε ένα τουριστικό νομό που πλησιάζει η έναρξη της τουριστικής περίοδου τα προβλήματα τα οποία έχουν οι επιχειρήσεις αλλά ακόμα και οι οικίες είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και θα πρέπει οφείλει η διοίκηση να πάρει μέτρα. Μάλιστα αναφέρεται ότι στη Σαντορίνη και στη Μύκονο και είναι ο πολύ μεγάλος αριθμός των ετούντων που δεν έχουν ακόμη συνδεθεί, αλλά και ότι ξεπερνάει ακόμη και το οκτάμινο η αναμονή. Θέλω να ρωτήσω, γνωρίζετε κάτι περισσότερο αν αυτά όλα θα ικανοποιηθούν τουλάχιστον μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα? Ή κινδυνεύουν αυτοί οι άνθρωποι, για παράδειγμα, να περιμένεις μια σύνδεση σε ένα είτε κατάστημα είτε σε ένα κατάλημα καινούριο και να μην μπορείς να δουλέψεις το καλοκαίρι γιατί ο ΔΔΕ δεν έχει υλικά και προσωπικό για να σου κάνει τη σύνδεση? Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Υπάρχει έλλειμμα υλικών και είναι ευθύνη εξ ολοκλήρου της διοίκησης του ΔΔΕ να δώσει λύση. Οφείλει να δώσει λύση. Ναι, λέω αν είχατε κάτι νότερο. Και γνωρίζω και θα πρόκειται να γίνει και μία ερώτηση από το κίνημα αλλαγής να δούμε την απάντηση την οποία θα δώσει η διοίκηση. Α, μάλιστα. Θα το φέρετε δηλαδή στη Βουλή το θέμα, έτσι? Το κίνημα αλλαγής. Ναι, το κίνημα αλλαγής, αυτό εννοώ. Μάλιστα, για να δούμε. Ελπίζω να τεθεί άμεσα το ερώτημα από το κίνημα αλλαγής, αυτό το έχει προγραμματίσει όπως μας λέτε, ούτως ώστε και οι άνθρωποι να πάρουν κάποια υπεύθυνη απάντηση, να δούμε τι θα τους πει ο Υπουργός Ενέργειας. Ακριβώς, ναι. Αυτό κυρία Θεολογίτου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που σήμερα είχαμε αυτή τη συνομιλία. Μας θέσατε και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί ξέρετε και στα νησιά, παρόλο που είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα, ήταν μάλλον εννοώ και εξακολουθούν να είναι τα χρόνια της κρίσης λόγω του τουρισμού, αυτό είναι γνωστό, παρόλα αυτά η ανάπτυξη όσον αφορά την ιδιωτική πρωτοβουλία είτε σε επένδυση σε επενδύσεις για τον τουρισμό, είτε για το εμπόριο, είτε για οτιδήποτε άλλο, είχαν παγώσει και εκεί, έτσι. Και τώρα που πράγματι 1-2 χρόνια ξεκινάουν και πάλι οι επενδύσεις πάνω στον τουρισμό ιδιαίτερα, είναι κρίμα πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους και να είναι έτοιμοι να ηλεκτροδοτήσουν τα ακίνητά τους και να μην μπορούν να το πράξουν. Ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλη η ζημιά την οποία θα υποστούν οι επιχειρηματίες με την καθυστέρηση αυτή. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι οποίοι πληρώνουν, επιχειρήσεις οι οποίες πληρώνουν ενοίκια, επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα και οι κατοικίες φυσικά και κατοικίες, αδυνατεί ο φορέας να προχωρήσει σε σύνδεση και να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Θα ήθελα πριν κλείσουμε στο ερώτημα που μου είχατε θέσει πριν, θα ήθελα σχετικά με το αν το κίνημα αλλαγής θα εκλέξει βουλευτή ή όχι. Θα ήθελα να προσθέσω ότι και να κάνω ένα κάλεσμα σε όλους τους Κυκλαδίτες να μην ξεχνάμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν ο χώρος ο οποίος σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης και αυτό αποδείχθηκε και στο χρόνο, ότι είχε πάρει τις σωστές αποφάσεις, ότι ήταν η συνεπής και η σταθερή δύναμη, ήταν ο χώρος της σταθεροποίησης, ο χώρος της ανάπτυξης, ο χώρος της προόδου, ήταν ο χώρος ο οποίος διασφάλισε
τη θέση της Ελλάδας στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης είναι ο χώρος ο οποίος έφερε, υλοποίησε πολύ μεγάλες τομές στη χώρα, για την οικογένεια, για τις κοινωνικές δομές, για τις υπηρεσίες, για την εκπαίδευση, για τα παιδιά, για τους ηλικιωμένους. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας ήταν εκείνος που την περίοδο που η χώρα βίωνε τη μεγαλύτερη κρίση, ήταν αυτός ο οποίος έβγαινε και έλεγε ότι θα σκίσει μνημόνια, ότι δημιουργούσε ένα πάρα πολύ κλίμα, ένα πολύ αρνητικό κλίμα, άσχημο και έντονου λαϊκισμού, το οποίο βέβαια ο χρόνος απέδειξε ότι όλα αυτά τα οποία έλεγε τα πήρε πίσω στην πράξη και ακολούθησε πολιτικές οι οποίες ήταν ενάντια σε όλα όσα έλεγε. Μάλιστα, κυρία Θεολογίτου, και το ΠΑΣΟΚ όμως έφερε τα μνημόνια. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ξέρετε, αυτή η επιχειρηματολογία λίγο τον κόσμο τον έχει κουράσει, όχι η δική σας, γενικότερα λέω, των πολιτικών κομμάτων. Ποιος, πότε, πού... Μπορούμε να κόσμος, τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, κόσμος, όλα αυτά. Ο κόσμος υπέφερε και πολλοί κόσμος εξακολουθεί να υποφέρει. Αυτό είναι τώρα το δυστυχώ. Για να φύγουμε όμως από την περίοδο της κρίσης, γιατί αυτά τα οποία ακούμε, ότι φύγαμε από τα μνημόνια, ότι έρχεται η ανάπτυξη, αυτά δεν ισχύουν στην πράξη. Πρέπει να υπάρξει μια επανεκκίνηση της οικονομίας, πρέπει να αντιληφθούν οι πολίτες ότι για να διασφαλιστούν οι συντάξεις και για να ανέβουν οι συντάξεις, αυτό θα προκύψει μόνο αν υπάρξουν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και αύξηση της απασχόλησης. Δεν μπορεί να γίνει αυτό με έκτακτα επιδόματα αναδιανομής μιας μιζέριας. Ναι, μόνο που μετά από τέτοια κρίση, κυρία Θεολογίτου, νομίζω ότι θέλουμε το χρόνο μας γενικότερα για να γίνουν αυτά τα οποία λέτε, που είναι πολύ σωστά βέβαια. Χρειάζεται όμως και μια άλλη πολιτική, μια άλλη πολιτική, οικονομική πολιτική. Δεν χρειάζεται μια φέμαξη της οικονομίας με σκοπό τη χρηματοδότηση προεκλογικών παροχών αμφίβολης σκοπιμότητας. Χρειάζεται μια ανάκαμψη της οικονομίας. Μιλάτε τώρα πάλι για κάτι το οποίο κατά κόρον κάνουν όλα τα πολιτικά κόμματα, κυρία Θεολογίτου. Όχι τώρα, πάντα. Λοιπόν, έγινε, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα. Να είστε καλά, σας εύχομαι καλή δύναμη για τον προεκλογικό σας αγώνα και καλή επιτυχία για εσάς προσωπικά βεβαίως. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.